Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε τις τελευταίες μέρες στις Επιτροπές και σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, πολύ φοβάμαι ότι έρχεται να αναδείξει με το πιο ηχηρό τρόπο ιδεοληψίες οι οποίες κατατρέχουν τον τρόπο σκέψης της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αποδεικνύει δυστυχώς ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι δέσμια υποχρεώσεων σε πάρα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Και κυρίως όμως, επισφραγίζει τη διαφορά φιλοσοφίας περί ανάπτυξης μεταξύ της δικής μας διακυβέρνησης και της σημερινής πλειοψηφίας. Η δική μας αναπτυξιακή στρατηγική βασίστηκε σε συγκεκριμένα δεδομένα, στοχεύσεις και προτεραιότητες. Για πρώτη φορά, το ελληνικό κράτος απέκτησε ολιστική, συνολική, καθολική αναπτυξιακή στρατηγική. Στρατηγική η οποία δεν προέκυψε μέσα από κλειστές συσκέψεις σε κάποια κλειστά γραφεία ή από συναντήσεις των υπουργών μας με συγκεκριμένους κλάδους απλώς. Προέκυψε από μία διαδικασία μακρά, μία διαδικασία επίπονη μέσα από 13 περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια και ήταν μια διαδικασία η οποία ιεράρχησε τους στόχους της χώρας. Μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από την αρχή ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μοναδικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Και αυτή η στρατηγική, αν ανοίξει κανείς την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Επενδύσεων, όπως το μετονομάσατε, θα δείτε την δική μας Διυπουργική Επιτροπή να συνεδριάζει και να τη συζητά. Την έχετε όμως πετάξει από το παράθυρο κανονικά και την αντικαθιστάτε με αυτό εδώ το νομοσχέδιο. Εμείς θέσαμε στόχους και προτεραιότητες. Δημιουργήσαμε εργαλεία τα οποία μέχρι στιγμής έχετε αγνοήσει. Έχετε έτοιμο νομοσχέδιο για την αναπτυξιακή τράπεζα και τις μικροπιστώσεις. Και αντί να έρθουν αυτά πρώτα, εάν αναγνωρίζετε κι εσείς ότι το θεμελιώδες πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι το πρόβλημα της χρηματοδότησης, έρχεται λοιπόν αυτή η σειραφή ρυθμίσεων, η οποία διέπεται όμως από μια πάρα πολύ ενιαία λογική. Εμείς αξιοποιήσαμε, ξέρετε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τους νέους διεθνείς συσχετισμούς, τη θέση της χώρας στο χάρτη, την καταστήσαμε κόμβο ενέργειας, logistics, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών. Γι' αυτό και προτεραιοποιήσαμε κλάδους καινοτομίας, κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας στον δικό μας αναπτυξιακό νόμο. Γι' αυτό και επιταχύναμε τις διαδικασίες. Γι' αυτό και καταφέραμε ακριβώς να ολοκληρώσουμε τους μεγάλους οδικούς άξονες, οι οποίοι τελειωμό δεν είχαν με τις δικές σας διακυβερνήσεις. Και τους ολοκληρώσαμε μάλιστα μειώνοντας και το κόστος για το δημόσιο κατά 750 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως, περιττό να πω, με τη δραματική επικαιρότητα που έχει πάρει το ζήτημα, αναβαθμίσαμε και το ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών, με τις τριμερείς και τετραμερείς συναντήσεις και με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και στα Βαλκάνια, και όλη αυτή η κληρονομιά φαίνεται καθόλου να μην απασχολεί τη δική σας εξωτερική πολιτική, αλλά και τη συνολική στρατηγική της ανάπτυξης. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθώ στον εισηγητή της πλειοψηφίας και να πω ότι δεν γίνεται εδώ μέσα να κάνουμε μονίμως διάλογο κοφών. Δεν γίνεται να κάνετε ότι δεν βλέπετε αυτά που καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η χώρα είχε για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης και μετά, για να μην πάμε και πιο πίσω, 10 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων για το 2017 και το 2018. Είχαμε αύξηση στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Είχαμε πτώση της ανεργίας περίπου 10 μονάδες με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση των αμοιβών. Προσέξτε, γιατί αποκτάει επικαιρότητα, συζητιέται στις επιτροπές της Βουλής και ο προϋπολογισμός. Και στην εισηγητική έκθεση σημειώνεται ότι η αύξηση των αμοιβών συνέβαλε στην συνολική πορεία της ανάπτυξης. Εσείς δε φαίνεται όλα αυτά καταρχήν να προσπαθείτε να τα σβήσετε από το δημόσιο διάλογο και να μην αντιλαμβάνεστε ότι διαμορφώνεται ένα συνολικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον με
αρνητικά κομμάτια του παζλ, βλέπε Brexit, βλέπε εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βλέπε ύφεση σε κεντρικές οικονομίες της Ευρώπης και έρχεστε να εφαρμόσετε μια συνταγή από τα ίδια. Και όχι μόνο αυτό, πετάτε και από το παράθυρο το κατεκτημένο έδαφος με τη μείωση των πλεονασμάτων, την οποία εμείς πετύχαμε πριν γίνει η πολιτική αλλαγή και οι εκλογές της 7 Ιουλίου. Επιστρέψανε τα πλεονάσματα στο 3,5 ενώ τα παραλάβατε στο 2,5 από την δική μας διακυβέρνηση. Σταματήστε λοιπόν τις μεγαλοστομίες περί κατάρρευσης της οικονομίας, διότι η οικονομία ανέκαμψε επειδή ακριβώς εφαρμόστηκε μία συγκροτημένη και ισορροπημένη συνταγή. Και τι έχουμε εδώ τώρα? Έχουμε λοιπόν μία σειραφή ρυθμίσεων, η οποία δεν έχει και καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν μας είπατε πουθενά ότι μαζευτήκατε, συσκεφτήκατε, είδατε ποιοι κλάδοι της οικονομίας μπορούν να αποτελέσουν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, ότι αυτούς τους κλάδους πρέπει να ενισχύσουμε και άρα αυτές τις ιεραρχίες κάνουμε. Τίποτα τέτοιο. Ανταυτού τι κάνετε? Επικαλείστε μία μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας. Μάλιστα. Μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας. Και άκουσα ξανά τον εισηγητή της πλειοψηφίας να λέει ότι οι ρυθμίσεις μας καθόλου δεν θα σημαίνει μείωση μισθών. Να ενημερώσετε τον κύριο Στουρνάρα λοιπόν, διότι στη μελέτη την οποία επικαλείστε, το μοναδικό επιστημονικό περίβλημα των ρυθμίσεων των οποίων φέρνετε, όχι μόνο λέει ότι οι ρυθμίσεις σας θα μειώσουν τους μισθούς, αλλά και στα πειράματά του, τα οικονομικά, εξηγεί ότι οι μισθοί θα είναι μειωμένοι μέχρι το 2030. Γιατί μέχρι το 2030 θα μου πείτε. Γιατί δεν μετράει για μετά. Μετράει τι θα γίνει μέχρι το 2030 αν εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις σας. Την έχετε επικαλεστεί αυτή τη μελέτη δεκάδες φορές. Την έχω μπροστά μου. Διαβάστε όλοι και οι βουλευτές της πλειοψηφίας, διότι εμείς τη μελετήσαμε. Διαβάστε τι λέει. Εξηγεί ότι οι ρυθμίσεις σας στην αγορά εργασίας θα επιφέρουν μείωση μισθών και επειδή το μοντέλο της Τράπεζας της Ελλάδος είναι μαθημένο όταν μειώνονται οι μισθοί να ανακάμπτει η οικονομία, θα ανακάμψει και η οικονομία. Διαβάστε τη μελέτη, διαβάστε και τα αποτελέσματά της. Θα κάνετε έτσι πολύ πιο ψύχρεμη αποτίμηση των ρυθμίσεων των οποίων πάτε να φέρετε. Φαντάζομαι ότι το ίδιο μοντέλο της Τράπεζας της Ελλάδος θα προέβλεπε ανάκαμψη της οικονομίας μετά τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων την οποία φέρατε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου το 2013. Αυτό το μοντέλο, αν το ρωτάγαμε το 2013, θα μας έλεγε βεβαίως θα ανακάμψει οικονομία, αφού μειώνονται οι μισθοί. Είναι το θεμέλιο της φιλοσοφίας σας, προσέξτε. Ή σταματήστε να την επικαλείστε, ή ξεκινήστε να λέτε αυτά που λέει η συγκριτική έκθεση του προϋπολογισμού. Δεν μπορείτε να κάνετε και τα δύο. Σας καλώ λοιπόν να τη μελετήσετε με προσοχή. Και βεβαίως θα πρέπει το ελληνικό πολιτικό σύστημα όταν ανοίγει την κουβέντα για το brain drain να την ανοίγει χωρίς υποκρισία. Και όταν μιλάμε για brain drain και χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα για τα νέα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό και ανοίγουμε αυτή την κουβέντα ειδικά μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ακουμπάμε το θέμα των αμοιβών. Εσείς έρχεστε εδώ πέρα, πέραν του ότι εισάγετε κωδικούς οι οποίοι κάθε άλλο παρά θα αφήσουν πόρους από τον αναπτυξιακό νόμο να πάνε σε καινοτόμες δράσεις, αλλά θα σας μιλήσω γι' αυτό αργότερα, έρχεστε να θεμελιώσετε μια πολιτική η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι αν μειωθούν οι μισθοί θα έχουμε αναπτυξιακή έκρηξη. Το πρόβλημα για σας είναι, πολύ φοβάμαι, ότι φέρνετε τις ρυθμίσεις του δεύτερου μνημονίου χωρίς να σας πιέζει κανένας. Δεν υπάρχει δικαιολογία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχει μόνο αυτή η αλλοπρόσαλη θεωρία οικονομική ότι αν μειωθούν οι μισθοί έρχεται η ανάπτυξη. Μια θεωρία η οποία έχει διαψευστεί στην πρόσφατη οικονομική ιστορία της χώρας. Μια θεωρία η οποία πλασαρίστηκε στο δημόσιο διάλογο από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι και αυτή τη στιγμή επιχειρούν να κάνουν το ίδιο. Τι κάνετε λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο? Ρίχνετε στο χωνευτήρι αυτής της αντίληψης μια σειρά από αιτήματα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και βεβαίως των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την επιδότηση 2-3 κλάδων οι οποίοι εξυπηρετούν φιλικά προς την κυβέρνησή σας συμφέροντα. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Μιλήσατε για τον κωδικό 53, κύριε οικονόμου, και μας είπατε ότι δεν ευνοείται
συγκεκριμένο μηντιακό επιχειρηματικό μπλοκ από αυτή την ρύθμιση. Σας καλώ να δείτε λοιπόν την ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπου θα ενημερωθείτε ότι ο κάτοχος του μοναδικού πρακτορείου διανομής τύπου στην Ελλάδα προσφάτως ξεκίνησε να εμπίπτει και στον κατάλογο των εταιριών που δύναται να αποδίδουν στο κοινό ταχυδρομικές υπηρεσίες. Συνεπώς, να επανέλθετε λοιπόν, μπορούν, ξέρετε, καμιά φορά και οι εφημερίδες να ταχυδρομούνται. Άρα κρατηθείτε, μην κάνετε ό,τι δεν βλέπετε και μην νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πρώτον αυτόν. Το δεύτερο το οποίο κάνατε έχει να κάνει με τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε οικονόμου, μία διευκρίνηση λεκτική υπήρξε, νομοτεχνική βελτίωση δεν υπήρξε. Δεν υπάρχει νομοτεχνική βελτίωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εάν αύριο ψηφιστεί η ρύθμιση ως έχει, όλες οι ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές θα μπορούν να μπαίνουν στον αναπτυξιακό νόμο. Έτσι δεν είναι, καταλαβαίνετε οι δημοσιογράφοι τι εννοώ. Ότι οποιαδήποτε παραγωγή ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οποιαδήποτε παραγωγή από αυτές που είναι το τρέχον πρόγραμμα των τηλεοπτικών σταθμών, θα μπορεί να μπαίνουν στον αναπτυξιακό νόμο. Εδώ είναι η κατασπατάληση πόρων και ιδεοσοληψία. Και για να σας πάω και πίσω, για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, προφανώς κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι. Γιατί η δική μας διακυβέρνηση, σε αντίθεση με τη δική σας, στον κλάδο των ταχυδρομείων, όχι μόνο προστάτευσε τα ελληνικά ταχυδρομεία, αλλά θέσπισε και το Ταμείο Αντιστάθμισης. Τι σημαίνει Ταμείο Αντιστάθμισης? Σημαίνει ότι οι ιδιώτες συμμετέχοντες στην ταχυδρομική αγορά θα πρέπει να συμβάλλουν με χρήμα, ούτως ώστε να καλυφθεί το κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Ο πάροχος καθολικής υπηρεσίας είναι τα ΕΛΤΑ. Θα πρέπει δηλαδή οι ιδιώτες να πληρώνουν τα ΕΛΤΑ, διότι τα ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένα με το ίδιο κόστος να πηγαίνουν μία επιστολή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Να παρέχουν δηλαδή καθολικά την υπηρεσία των ταχυδρομείων. Και επειδή αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, επειδή το κάνουμε κατά εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί ταχυδρομείων, έρχεστε από την πίσω πόρτα και τους βάζετε στον αναπτυξιακό. Για να κάνουν κάποια καινοτομία, για να κάνουν κάποια επένδυση η οποία θα αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα της Ελλάδας, της ελληνικής οικονομίας, όχι. Για να συνεχίσουν να αποδίδουν στο κοινό τις υπηρεσίες που αποδίδουν. Και βέβαια να καλύψουν και τη χασούρα που θα προκύψει μέσα από το Ταμείο Αντιστάθμισης. Και δεν μιλάω βέβαια για το ζήτημα των εξορίξεων. Όπου εκεί πέρα με συγχωρείτε, αλλά ο όρος αντίφαση είναι πάρα πολύ μικρός για να περιγράψει αυτό που συνέβη. Τις ίδιες μέρες που βάζατε στον αναπτυξιακό νόμο, στη διαβούλευση, στις επιτροπές, ότι οι δραστηριότητες εξόρυξης, λιγνίτη, θα εμπίπτουν στις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν, ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ μας έλεγε ότι θα προχωρήσουμε στην πλήρη απολιγνητοποίηση μέχρι το 2028, προσέξτε. Η κυβέρνηση νομοθετούσε μέχρι τότε την επιδότηση της εξόρυξης λιγνίτη και ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι θα τον ξεφορτωθούμε το λιγνίτη μέχρι το 2028. Και εδώ έλλειψη σχεδιασμού, διότι δεν καταλάβαμε με βάση ποια μελέτη το 2028 θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε, χωρίς να έχουμε και ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες για τις συγκεκριμένες περιοχές και βεβαίως πάρα πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, διότι η αποκατάσταση και των λιγνητικών πεδίων αλλά και των ορυχείων δεν είναι μια υπόθεση αστεία, ούτε υπόθεση η οποία μπορεί να χωράει σε χρονοδιαγράμματα τα οποία προκύπτουν από επικοινωνιακές και όχι ουσιαστικές ανάγκες. Πάμε τώρα στο περιβόητο άρθρο 158 που άλλαξε σε 157. Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών και ιδιοκτητών ΜΜΕ. Υπάρχει η πρόνοια συνταγματική που λέει ότι πρέπει να είναι γνωστή η μετοχική σύνθεση των ιδιοκτητών μέσω μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 14, παράγραφος 9. Υπό το βάρος αυτής της, υπό τη σκιά αυτής της συνταγματικής πρόνοιας και της κοινής λογικής και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, όλοι οι υπουργοί, μα όλοι, οι οποίοι νομοθέτησαν για την ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα, είχαν ρυθμίσεις ονομαστικοποίησης των μετοχών. Και ο ΡΕΠΑΣ
και ο κύριος Ρουσόπουλος που είναι παρόν και ο κύριος Βενιζέλος, με τον οποίο η παράταξη η δική μας έχει συγκρουστεί στο παρελθόν και θα συγκρουστεί και στο μέλλον, αλλά όλοι. Και αυτή τη στιγμή τι έχουμε εδώ? Έχουμε μία ρύθμιση η οποία πετάει από το παράθυρο όλη την νομοθεσία 30 ετών η οποία υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα για τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν έκανε κάτι τρομερό ο δικός μας νόμος. Βασίστηκε στην προηγούμενη νομοθεσία. Η τομή, ξέρετε ποια ήτανε? Η τομή ήταν ότι τον εφαρμόσαμε. Όλοι οι νόμοι προηγούμενοι λέγανε αδειοδότηση. Λέγανε ονομαστικοποίηση. Βεβαίως, αυστηροποιήσαμε και τα κριτήρια, διότι βάλαμε και κριτήρια απασχόλησης, κριτήρια για το πρόγραμμα και. Αλλά η τομή ήταν ότι εφαρμόστηκε ο νόμος. Αυτή ήταν η τομή. Και σας ρωτώ, πώς θα την ψηφίσετε αυτή τη ρύθμιση? Πώς θα την ψηφίσετε? Έχετε νομοθετήσει αλλεπάλληλα και εσείς και το κίνημα αλλαγής. Μιλάω ως κληρονόμος του ΠΑΣΟΚ, εν μέρη, κύριε Κατρίνη, για να μην σας ερεθίσω και προκαλέσω άλλου τύπου συζήτηση. Αλλά πώς είναι δυνατόν εδώ να περάσει μια ρύθμιση η οποία λέει ότι τελειώσαμε με την ονομαστικοποίηση και βεβαίως με την υποχρέωση υποβολής ποθενέσχες? Είμαστε εδώ όλοι υπόχρεοι υποβολής ποθενέσχες, δεν είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και μη μας πείτε ότι αυτό γίνεται για να γίνουν επενδύσεις στα μέσα ενημέρωσης. Όταν διαχειριζόσασταν εσείς, με συγχωρείτε, την υπόθεση των μέσων ενημέρωσης, είχαμε καθίζηση συνολική και των εργασιακών σχέσεων στα μέσα ενημέρωσης και της ποιότητας των προγραμμάτων και της ελληνικής παραγωγής. Η δημόσια πολιτική, η οποία πραγματικά την παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων την έχει αναστήσει στην Ελλάδα, είναι η συγκρότηση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Και παράγονται αυτή τη στιγμή πάνω από 25 σύριαλ, έχουν παραχθεί και ταινίες άλλες για τις οποίες έτσι μας κάνατε και κριτική, γιατί τις χρηματοδοτήσαμε. Δεν είναι ζήτημα επενδύσεων, είναι ζήτημα ότι διευκολύνεται πάρα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα να κρυφτούν πίσω από την ανωνυμία, και αυτό πιστεύω πραγματικά ότι δεν είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δεν θα είστε χρήσιμοι μετά από αυτή τη ρύθμιση, πιστέψτε με. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα συμφέροντά τους οι επιχειρηματίες. Ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Θα έχετε κάνει μία ανυπολόγιστη χάρη και θα έχετε βάλει σε κίνδυνο ακόμα και τα εθνικά συμφέροντα. Και βεβαίως θα πρέπει να πάρετε και ένα τηλέφωνο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να τους εξηγήσετε ότι δεν μπορεί να κάνει πλέον κανέναν έλεγχο για να δει αν εφαρμόζονται οι συνταγματικές πρόνοιες και οι πρόνοιες του νόμου περί συγκέντρωσης των μέσων ενημέρωσης. Διότι η πλήρης ανωνυμία καθιστά οποιονδήποτε τέτοιου τύπου έλεγχο κενό περιεχομένου. Έτσι, αν δικαιούται ο άλλος να είναι ανώνυμος, τίποτα δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Συνοψίζω. Αυτό το δίθεν αναπτυξιακό νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται και από σπατάλη και από αδιαφάνεια και από φωτογραφικές διατάξεις και από παραχώρηση τομέων δραστηριοτήτων του δημοσίου σε ιδιώτες. Επιλέγεται, όπως προανέφερα, την επιδότηση κλάδων με απολύτως αμφίβολη πολλαπλασιαστική επίδραση στην ελληνική οικονομία. Υπάρχει ζήτημα αδιαφάνειας, καθώς ο Υπουργός Ανάπτυξης θα έχει το δικαίωμα να υπογράφει άδειες για τις οποίες δεν έχει αρμοδιότητες, ενώ χαρακτηρίζονται όλα τα ΣΔΙΤ ανεξαρτήτως μεγέθους στρατηγικές επενδύσεις. Άρα χάνει την ουσία της η έννοια της στρατηγικότητας. Μία μικρή επένδυση λοιπόν σε ένα απομακρυσμένο νησί που μπορεί να είναι κρίσιμη για το νησί αυτό χαρακτηρίζεται στρατηγική. Άρα θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει θέμα αδιαφάνειας, διότι παρακάμπτεται και καταστρατηγείται ο έλεγχος. Θα γίνεται δειγματοληπτικά, λέει, εκ των υστέρων και παρακάμπτεται βεβαίως το Μητρό των Ελεγκτών με την εισαγωγή της ρύθμισης περί της δυνατότητας των μεγάλων ελεκτικών εταιριών να κάνουν τον έλεγχο για τα project του αναπτυξιακού νόμου. Μπορεί δηλαδή, δια αυτής της ρύθμισης, ένας δικαιούχος να προσλάβει μία ελεγκτική εταιρεία η οποία να του κάνει και τη μελέτη και να εκπονήσει το έργο, αλλά και να ελέγξει τον εαυτό της πρακτικά, εάν το έργο έχει ολοκληρωθεί. Ελεγκτής και ελεγχόμενος μπορεί να γίνει η ίδια
προσωπικότητα. Και βεβαίως, για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην ξεχνιώσαστε, διευκολύνεται και διοικητές, ένα λεπτό θα χρειαστώ κύριε Πρόεδρε, και στελέχη εταιριών του δημοσίου με αυξήσεις στις αποδοχές τους, ενώ νομοθετείται και την παραχώρηση δημοτικών υπηρεσιών στους ιδιώτες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό που έχει ανάγκη η χώρα και η κοινωνία δεν είναι αυτού του τύπου οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Δεν είναι η εφαρμογή των πολιτικών του δευτέρου μνημονίου, αυτή τη φορά χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς. Δεν είναι η υλοποίηση μιας συνταγής που οδήγησε στην χρεοκοπία. Δεν είναι η συνταγή του μπάτε σκύλια λέστε. Δεν είναι η διαφήμιση 4-5 project ως συνολική αναπτυξιακή στρατηγική. Δεν είναι η ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι η συνέχιση μιας πορείας προς τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι η συνέχιση των μεγάλων έργων υποδομής με την πολιτεία παρούσα. Είναι η αξιοποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων που ήταν ήδη έτοιμα από τη δική μας διακυβέρνηση. Είναι η ταχεία και ισόρροπη διάχυση των νέων τεχνολογιών. Και απέναντι στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, αυτό που χρειάζεται είναι ένα συμπαγές και διαρκές μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών προοδευτικών δυνάμεων που θα ανασχέσει τις αρνητικές για την κοινωνία επιπτώσεις της δικής σας νομοθεσίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.